Ο φίλος μας, ο καθηγητής ε, πάθολογο ανατομίας ε, στη Ρώμη, ο κύριος Γιανακάκης μας έστειλε ένα mail. «Καλημέρα, χθες στην Ιταλία των 60 εκατομμυρίων είχαμε 679 κρούσματα, στην Ελλάδα των 11 εκατομμύριων 605 και τετραπλάσιο δείκτη θετικότητα στα τεστ 1,3 εναντί 0,3» που είναι σε επιτοπλή στον Ράμπιντ, δηλαδή λιγότερο ευαίσθητα. Αυτό και μόνο κατά εμέ, λέει ο κ. Γιανακάκη, τα λέει όλα. Το υγειονομικό πρόβλημα έχει κάποια δεδομένα. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σοβαρό κίνδυνο, τη μετάλλαξη Δέλτα, που όπω λένε μέχρι τώρα παγκόσμια είναι πολύ πιο μεταδοτική, πιο νοσογόνα και θυμίζω ότι μέχρι στιγμή παρατηρεί μέχρι στιγμή αυξημένη θνητότητα. Το ότι υπάρχει ανησυχία σε παγκόσμια κλίμακα το έχουμε καταλάβει. Το ότι αναμένεται να επικρατήσει τη Α και να προκαλέσει νέο κύμα, μα το λένε όλοι. Υπάρχει ήδη σε όλε τι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά και στην Ελλάδα. Ο τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιδημιολογική και γόνη ιδιωματική επιτήρηση στη χώρα μα δεν επιτρέπει να έχουμε εικόνα τη έκταση τη Δέλτα σε όλη την Ελλάδα. Ο τρόπο με τον οποίο γίνονται τα τεστ, τα rapid και τα self δεν μα επιτρέπει να έχουμε ακόμη και στο μέλλον εικόνα. Τα εμβόλια, όπω είπαν οι ειδικοί, έχουν ήδη μειωμένη αποτελεσματικότητα απέναντι στην Α και χάνουν πάνω από το 20% της ήδη μειωμένη αποτελεσματικότητας τώρα. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί είναι μαζί με τα εμβολιαστικά προγράμματα αυστηρότατος έλεγχος των συνόρων εκτός αν πίσω ότι τα κλείνεις περιορισμός μετακινήσεων και κυρίως πλήρης έλεγχος στις πύλες εισόδου. Εμείς χαλαρώνουμε, πετάμε μάσκες, μειώνουμε ακόμη περισσότερο την ήδη μειωμένη επιτήρηση φυσικά της συχνηλάτησης και περιμένουμε, δεχόμαστε από παντού με οποιοδήποτε τρόπο, rapid self κτλ. Και, και αφού έχουμε πανάκια το εμβόλιο, δίνουμε και 150 για να δούμε ποιοι θα το κάνουν. Οι δάκτυλοδικτουμένοι νέοι που τους έχουμε χρεώσει με την ευθύνη της διασποράς αφού τους στοχοποίησαμε, τώρα τους δίνουμε μπόνους. Δηλαδή, πέρα από τα μέτρα ασφαλείας μετά την πρώτη δόση, ενώ ξέρουμε ότι αυτό δεν αρκεί και θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον ένα μήνα μετά την πρώτη δόση, να γίνει και η δεύτερη, να περάσουν και δύο εβδομάδε για να θεωρούνται πλήρω ανοσιοποιημένοι, μπορούν να φύγουν όμω και να έχουν την κάρτα με τα 150 για τι δράσει του πολιτισμού και το ένα και το άλλο. Και να γυρίσουν να κάνουν τη δεύτερη. Έτσι δεν χτίζει τείχο ανοσία, το κυνηγά. Ε, Σα θυμίζω ότι τα εμβόλια το είπαν οι επιστήμονε, δεν αποκλείουν τη νόσηση και ότι δεν εμποδίζουν τη μετάδοση. Απλώ εμποδίζουν την εξέλιξη τη βαριά μορφή τη νόσου σε βαθμό όλο και περισσότερο μειούμενο λόγω των μεταλλάξεων. Σε κάθε περίπτωση, για να μην παθαίνετε σύγχυση, τα δεδομένα προέρχονται από μελέτε in vitro, δηλαδή στο εργαστήριο, από μικρό αριθμό ασθενών και δεν αφορούν μελέτε στο γενικό πληθυσμό. Δηλαδή, πληθυσμιακέ μελέτε και εκτεταμένα στατιστικά δεδομένα που να μα δείχνουν. Πόσοι νόσησαν και πόσο βαριά, νοσηλίε και μεθ, από αυτού που έκαναν το εμβόλιο. Επομένω, θα δούμε για την αποτελεσματικότητα στο μέλλον άλλα στοιχεία. Τα στοιχεία που δίνονται για το τείχο ανοσία, που όπω είναι φυσικό, ξεμακραίνει όλο και περισσότερο, δεν είναι πιστικά, γιατί τώρα πλέον μπήκε και η παράμετρο στον ραντεβού. Δηλαδή, στα ποσοστά τη εμβολιαστική κάλυψη, συνυπολογίζονται και τα ραντεβού. Με αυτή τη λογική, σε λίγο θα θεωρήσουμε ότι όλο ο πληθυσμό, με την προοπτική θα εμβολιαστεί κάποτε άγνωστο βέβαια πότε, σε τρει ή τέσσερι μήνε, ότι θα πρέπει να συμπολογίζεται στου εμβολιαστέ. Λε και θα εμβολιαστούν αύριο το πρωί ή ότι θα αποκτήσουν αμέσω ανοσία όλοι. Αναρωτιέμαι, θα μπορούσε μια επιχειρήση να βασίζεται στι επισκέψει των ενδιαφερομένων για να δουν τα προϊόντα τη για να υπολογίσει το τελικό ποσοστό των πολίσεων τη. Εσεί τι λέτε, το έχετε δει πουθενά αυτό να γίνεται. Πάμε τώρα στου επιχειρηματίε εστίαση. Του άκουσα προσεκτικά χθε. Θα του ακούσετε και σήμερα. Η βασική παρατήρηση που άκουσα είναι ότι δεν έχουν ερωτηθεί, δεν έχει γίνει καμία διαβούλευση, επιστήμονες αποφάσισαν για αυτούς και κυρίως όπως λένε οι περισσότεροι, οι επιστήμονες μπορεί να ξέρουν καλά τα υγειονομικά, δεν ξέρουν το χώρο και οι αποφάσεις τους δημιουργούν ακόμη περισσότερα προβλήματα. Πρώτον, πώς εξασφαλίζεται ότι όσοι αποφάσισαν να δέχονται μόνο εμβολιασμένου ώστε να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα, όταν αυξάνεται η πληρότητα, αυξάνεται και η προσέλευση των πελατών. Δεύτερον, από πότε οι εμβολιασμένοι μπορούν να συγχρονίζονται χωρί μάσκε, προσέξτε να συγχρονίζονται και χωρί περιοριστικά μέτρα. Υπάρχει καμία οδηγία του ECDC που το λέει αυτό. Τρίτον, όσοι αποφάσισαν να δέχονται και τι δύο κατηγορίε, μεικτά, εμβολιασμένου και μη, προκειμένου να μην χάσουν πελάτε, πώ θα του χωρίσουν, θα του χωρίσουν όπω στο παρελθόν είχαμε το φαινόμενο Πάλι είχαμε διαμαρτυρίε. Καπνίζοντε και μη καπνίζοντε. Δηλαδή, στο ένα τραπέζι θα είναι εμβολιασμένοι χωρί μέτρα και δίπλα οι άλλοι μη εμβολιασμένοι με μέτρα ή στο ίδιο τραπέζι μεικτά εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί. Τέταρτον. Πόσο είναι εφικτό να ενσωματωθεί στι βεβαρημένε λειτουργίε εστίαση και ο έλεγχο των πελατών. Πέμπτον. Πώ είναι δυνατόν να διασφαλιστεί αυτό ο έλεγχο. Έκτον. Από πού πού θα πρέπει να είναι ευθύνη του επιχειρηματία. Έβδομον. Είναι σίγουρο μάλλον Ακούγοντα του επιχειρηματίε, ότι μιλάμε για μετεξέλιξη τη ατομική ευθύνη στην επιχειρηματική ευθύνη. Και φυσικά, έτσι μετά από όλα αυτά, αν κάτι δεν πάει καλά, φοβάμαι ότι θα το ρίξουμε στου ίδιου και στον κόσμο, γιατί yeah, δεν πάει καλά και δεν κινείται η εστίαση και κυρίω θα ξαναρίχνουμε την ευθύνη για την επόμενη επιδημική έκρηξη στου επιχειρηματίε και στον κόσμο που δεν θα τήρησε σωστά τα μέτρα. Λοιπόν, κοιτάξτε επειδή δεν μπορεί η πολιτεία να έχει πίσω από κάθε μαγαζί και ένα αστυνομικό, το ξέρω αυτό θα πούν, ή να βγάζει κάθε μέρα συνεργεία να επιβλέπουν και να κόβουν πρόστιμα, πάλι λοιπόν τα ίδια μόνο που αυτή τη φορά θα είναι πιο εξελιγμένα, καλό είναι να ακούσουν του επιχειρηματίε στην εστίαση Διότι τα μέτρα επιστημονικά είναι άλλο κομμάτι. Τα μέτρα στην εστίαση δια εφαρμογή των επιστημονικών είναι άλλο κομμάτι. Και αυτό το ξέρει και το πονά ο κόσμο τη εστίαση. Σα είπα το παλιό. Καλό παράδειγμα. Πώ να χωρίσει ένα μαγαζί καπνίζοντες και μη καπνίζοντε. Θυμάστε τι είχε γίνει. Τώρα πώ θα γίνει. Στα μεικτά. Στο ένα τραπέζι εμβολιασμένοι, στο διπλανό, οι ανεμβολίαστοι, όλοι χωρί μάσκα θα πρέπει να φάνε και να πιούνε.